Η οικογένεια Χατζηδάκη τα έχασε όλα μέσα σε λίγα λεπτά. Τα ορμητικά νερά παρέσυραν τα πάντα μέσα στο σπίτι του στο Παλαιόκαστρο και η μητέρα με τα δύο παιδιά σώθηκαν την τελευταία στιγμή όταν τους βοήθησαν γείτονες. Σε δευτερόλεπτα του λέω θα πληγούμε. Παίρνω τα παιδιά και τα ανεβάζω στον πάνω όροφο που είναι η οικοδομή. Ήρθε ένας γείτονας και έπαιρνε ένα τα παιδιά στην πλάτη του και μετά πήγα και εγώ από πίσω για να γλιτώσουμε, μην ξανασύβει κάτι τέτοιο. Τα παιδιά με νοιάζουν γιατί όταν έβλεπε μέσα το νερό ο γιος μου έλεγε «Μαμά, το ποδαράκι μου είναι μικρό, δεν μπορώ να βγάλω το νερό έξω». Αισθάνονται ευγνωμοσύνη που είναι ζωντανή, αλλά ουσιαστικά από τη μία στιγμή στην άλλη βρέθηκαν στο δρόμο. Προς το παρόν σε ένα φιλικό ζευγάρι στο Ηράκλειο, αλλά από σήμερα θα πάμε σε ξενοδοχείο. Μας έχει παραχωρήσει ο Δήμος, μας έχει κρατήσει για να πάμε να μείνουμε εκεί. Δεν έχουμε τίποτα μέσα στο σπίτι, είναι μόνο τείχη. Έχει 1,5 μέτρο νερό, η στάθμη έχει μπει και μέσα. Πού μένετε αυτή τη στιγμή? Στους δικούς μου, στον αδερφό μου, στην αδερφή μου, το παιδί γύρω-γύρω, δεν υπάρχει δηλαδή. Είναι κι άλλες οικογένειες εκτός του Γιώργου, πολλές κι άλλες οικογένειες. Και σε δεύτερη φάση θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει, διότι αυτό το πρόβλημα είναι εδώ πέρα συχνό φαινόμενο. Και εμένα, η γυναίκα μου είναι παθόν. Και σε κλάνε τα δευτερολέπτου σώθηκε. Το σούπερ μάρκετ το κάτω του Βασίλη. Ήταν υπάλληλος μέσα. Πώς βγήκαν? Από ένα φεγγίτη. Μάλιστα, επίγουσα προκαταρκτική έρευνα διατάχθηκε από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ηρακλείου Θανάση Γαλίνα για περιοχές του Δήμου Μαλεβιζίου με σκοπό τη διερεύνηση τέλεσης πιθανών αδικημάτων όπως ανθρωποκτονία από αμέλεια, σωματική βλάβη από αμέλεια καθώς και πλημμύρα από αμέλεια και θα διερευνηθεί το ενδεχόμενο να σημειώθηκαν πράξεις, ενέργειες ή παραλήψεις από τρίτα πρόσωπα. Η έρευνα ανατέθηκε στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου και θα συνδράμουν η πυροσβεστική υπηρεσία και το λιμενικό σώμα. Θα ξαναγίνει πάλι. Εάν δεν πάρουν σοβαρά μέτρα, εάν δεν γίνει κάτι, να φανταστείτε ότι όλα τα νερά της περιοχής συσσωρεύονται, μαζεύονται σε αυτό το ποταμό που είναι και δρόμος. Για τρίτη ημέρα οι μπουλντόζες απομακρύνουν τόνους λάσπης που έχουν εισχωρήσει παντού. Σε σπίτια, επιχειρήσεις και δρόμους που με μεγάλη προσπάθεια παραμένουν ανοιχτοί. Πολλές ζημιές, πολλά σπίτια, νερά μέσα, έπιπλα, καναμπέδες, τα πάντα. Κλιμάκια ξεκίνησαν το πρωί αυτοψία και καταγραφή καθώς οι κάτοικοι των οικισμών έμειναν ξεκρέμαστοι μετά την θεομηνία και θα πρέπει να ξεκινήσουν από το μηδέν. Ενημερώνοντάς τους για τα δικαιολογητικά και την άμεση καταγραφή των αναγκών έτσι ώστε να προχωρήσει η διαδικασία χορήγησης του ποσού από 600 έως 6.000 ευρώ. Μέσα στο μαγαζί είχε μπει λάσπες, νερό, κακό, ιστορίες. Τραπεζοκαθίσματα που μου πήρε στη θάλασσα. Την ίδια ώρα οι δρόμοι της Αγίας Πελαγίας και οι παραλίες Λιγαριάς και Παλαιοκάστρου μοιάζουν με νεκροταφεία αυτοκινήτων. Για τρίτη ημέρα μετά τη θεομηνία επικρατεί σκηνικό απόλυτης καταστροφής. Όπως μπορείτε να δείτε κι εσείς, αναρρύθμιτα είναι τα αυτοκίνητα που έχουν καταστραφεί εντελώς από τη μανία των ορμητικών νερών. Η κυρία Λαμπριανίδου είδε το αυτοκίνητό της να παγιδεύεται σε φράχτη, να γεμίζει νερά και να καταστρέφεται. Η ίδια είναι άνεργη και μόνο ο έσοδό της, όπως ισχυρίζεται, είναι ένα προνοιακό επίδομα. Ωστόσο, όπως λέει, η απάντηση που πήρε είναι ότι δεν προβλέπεται αποζημίωση. Το αυτοκίνητο δεν πρόκειται να πάρω αποζημίωση, γιατί είμαι ιδιώτης αφενός και αφετέρου δεν έχω στην ασφάλειά μου θεομηνία. Ενώ η περιουσία μου ήταν μέσα στον κήπο μου. Τουρίστες είδαν τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα να χάνονται στη θάλασσα, ενώ κάτοικοι της περιοχής αγωνιούν για το πώς θα κινηθούν χωρίς γιοταχή. Και τι θα γίνει με τις γραφειοκρατικές διαδικασίες. Θέλω να καθαρίζω την καταστάση, να μην μου έρθει μετά το σήμα, πρόστιμα, το ένα το άλλο. Και αυτά δεν σας είπαν για αποζημίωση για το αυτοκίνητο? Όχι, δεν μου λέει κανείς αυτό. Δεν μου είπε ούτε εκεί ούτε ο λογιστής. Το πήρε ο χήμαρος στο αυτοκίνητο και ήρθαμε τώρα να το αλλάξουμε. Αυτό. Τουρίστας, έτσι. Ναι, πελάτης μας. Είναι ένα χάλι και μισό. Είναι η πλημμύρα που έγινε. Αυτό το πράγμα. Ορίστε, κοιτάξτε και από μόνοι σας και βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Η μεγαλύτερη αγωνία είναι μην επαναληφθεί η ασύλληπτη καταστροφή. Αφού το αντιπλημμυρικό έργο στάθηκε αδύνατο να συγκρατήσει το μικρό τσουνάμι όπως έχει χαρακτηριστεί, απαιτούνται όπως λένε παρεμβάσεις.